Τώρα, ποικίλα σχόλια προκάλεσε η πρόταση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τάσου Κουράκη να καταργηθεί η μισθοδοσία των ιερέων από το κράτος και να επιβληθεί φόρος υπέρ της Εκκλησίας στους πολίτες, οι οποίοι θα δηλώνουν όμως οικειοθελώς χριστιανοί Ορθόδοξοι. Η πρόταση προκάλεσε ιερό πόλεμο ανακοινώσεων με τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί που νομίζαμε πως θα είχαμε ακούσει όλα όσον αφορά τη μεγάλη γκάμα φόρων που μας επιβάλλονται κάθε τόσο, ήρθε και μια πρόταση, αυτή τη φορά μάλιστα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να επιβεβαιώσει πως στη φαντασία και στους φόρους δεν υπάρχουν όρια. Η πρόταση του κυρίου Κουράκη για την κατάργηση της μισθοδοσίας των ιερέων από το κράτος και την επιβολή φόρου υπέρ της Εκκλησίας, μόνο όμως στους πολίτες που δηλώνουν οικειοθελώς χριστιανοί Ορθόδοξοι, προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Να επιβληθεί ειδικό φόρο σε όσους πολίτες δηλώνουν κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης ότι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι και ο οποίος τοποθετείται στην Εκκλησία. Σε αυτή την περίπτωση, οι πολίτες θα πρέπει να είναι απολύτως ενημερωμένοι ότι η δήλωσή τους ότι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι συνεπάγεται την επιβολή αυτού του φόρου. Οι χαοτικές συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ χτύπησαν ξανά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πιο δύσκολη συγκυρία για τον ελληνικό λαό, ζητά την επιβολή νέου ειδικού φόρου, προφανώς για το σύνολο του πληθυσμού, μια που οι χριστιανοί Ορθόδοξοι στη χώρα μας ξεπερνούν το 90%. Ζητά τη φορολόγηση των Ελλήνων ανάλογα με την πίστη τους, θέση που θυμίζει τα πιο σκληρά χρόνια των απολυταρχικών σταλινικών καθεστώτων, όπου διώκονταν οι πιστοί, ή την τουρκοκρατία, όπου και διώκονταν αλλά και φορολογούνταν κατά αποκλειστικότητα μόνο οι χριστιανοί. Είναι προφανές ότι κινείται εκτός των ορίων του Συντάγματος, αφού διαχωρίζει τους Έλληνες ανάλογα με την πίστη τους. Αν εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το αν θα πρέπει το κράτος να πληρώνει στο σύνολό του τους μισθούς των ιερέων υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, η αλήθεια είναι πως η πρόταση Κουράκη οδηγεί τη σχετική συζήτηση σε νέα επίπεδα. Η μισθοδοσία των κληρικών έχει κατοχυρωθεί νομικά από την πολιτεία με πράξεις όταν η πολιτεία πήρε την εκκλησιαστική περιουσία και δεσμεύτηκε και εγγράφως και επισήμως ότι θα εξασφαλίσει από εκεί και πέρα τη μισθοδοσία των εφημεριών. Ντρέπομαι πραγματικά γι' αυτό. Ντρέπομαι πραγματικά. Και καλό θα ήταν κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, όπως είναι ο κύριος Κουράκης και ο καθένας, να μιλάνε μόνο για τον εαυτό τους. Ειλικρινά έχω μείνει άφωνη. Δικαίω, ενώ δεν διευκρίνησε αν και οι πολίτες που δηλώνουν άλλο θρήσκευμα θα πρέπει να φορολογούνται. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, δεν τους μισθοδοτούν διόρου. Έχουν όμως επιβάλει το λεγόμενο εκκλησιαστικό φόρο, που τον καταπάγουν οι δεδηλωμένοι πιστοί και την αποδίδει το κράτος στις επίθεσεις. Περιμένουμε άμεσα από τον κύριο Τσίπρα να ξεκαθαρίσει το βασικότερο. Σε περίπτωση που οι χριστιανοί δεν πληρώσουν ειδικό φόρο ΣΥΡΙΖΑ, τι ποινή θα τους επιβάλλει ο ίδιος, επιτίμιο, αφορισμό ή κατάσχεση περιουσίας? Φυσικά δεν συμφωνώ. Παράλογο τελείως. Γιατί ειδικά οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, η Εκκλησία, ναι, καταλαβαίνω να συμβάλλει κάπως περισσότερο σε αυτό το πράγμα που περνάει ο κόσμος. Μα δεν μπορείς να κάνεις διαχωρισμό σε χριστιανών και μη χριστιανών, Ορθοδόξων, Μουσουλμάνων, Σεϊτών. Τι, δηλαδή ο καθένας θα πληρώνει το φόρο του? Ή είμαστε όλοι ισότιμοι, δεν είμαστε? Κοντά μας είναι και πάλι ο Δημήτρης Κοταρίδης. Καθώς, Δημήτρη, έχουμε μια νεότερη δήλωση από τον κύριο Κουράκη για το θέμα. Ο κύριος Κουράκης, ο οποίος απαντά σε όλα αυτά και εξαπολύει μάλιστα επίθεση και στη Νέα Δημοκρατία, την οποία κατηγορεί ότι διαστρέβλωσε τις θέσεις. Ο κύριος Κουράκης τονίζει πως η πρότασή του βασική είναι να καταργηθεί η μισθοδοσία των ιερέων από το κράτος και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει εφικτό, τότε έθεσε ως εναλλακτική πρόταση αυτό το ελληνικό λαό με συνεχή. Με συνεχή και άδικη φορολογία και μείωση των εισοδημάτων, αναζητά τώρα συνενόχους στην πολιτική της αυτή και προς το σκοπό αυτό ανακάλυψε δήθεν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ μέσω της επιπλέον φορολογίας των Ορθόδοξων Χριστιανών. Οι κατά κανόνα φτωχές οικογένειες των ιερωμένων της Ελλάδας, τονίζει ο κύριος Κουράκης, που μαζί με τον υπόλοιπο λαό βιώνουν τη φτώχεια και την εξαθλίωση εξαιτίας των περικοπών της συγκυβέρνησης, δεν κινδυνεύουν από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από τις μνημονιακές πολιτικές που προωθεί και εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία με τους κομματικούς συνεταιρούς της. Πρέπει να υπάρχει όριο. Ναι, σωστό, και αυτό είναι σωστό. Ακραίες προτάσεις έχουμε ακούσει από όλες τις πλευρές και είναι σίγουρο ότι θα ξανακούσουμε. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ απλό. Όλη αυτή η θολούρα που υπάρχει με τη φοροδιαφυγή, η αγωνία με τα έσοδα, πώς θα πάνε, δεν θα πάνε. Ο πανικός με τους φόρους και τα χαράτσια, μου φαίνεται τους έχουν κάνει όλους να αναζητούν το απίστευτο για να δώσουν μια λύση. Μια φλασιά, ένα κλικ είναι όλα. Ίσως γι' αυτό ο κύριος Κουράκης σκέφτηκε να φορολογηθεί η πίστη. Ίσως αύριο μεθαύριο μας πει κάποιος να φορολογεί το αέρας που αναπνέουμε. Ή να μας πει να μπει φόρος στην ηθαγένεια, να φορολογούμαστε επειδή είμαστε Έλληνες. Το θέμα είναι να
να σταματήσουν τα αστεία, να στρωθούν όλοι στη δουλειά και να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Γιατί η φοροδιαφυγή πρέπει να παταχθεί, είναι θεμητό, οι νόμοι πρέπει να ισχύσουν, αλλά απ' την άλλη το κράτος δεν μπορεί να συνεχίσει να προχωράει σε δημεύσεις περιουσιών και κατασχέσεις από τους μη έχοντες, γιατί αποτέλεσμα δεν έχει. Γι' αυτό λέμε ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα έρθει μέχρι το Μάιο στη Βουλή πρέπει να είναι πρακτικό. Ουσιαστικά να έχει δικλείδες ασφαλείας και να συλλαμβάνει τους έξυπνους, τους επιτίδιους που κατ' επάγγελμα φοροδιαφεύγουν και όχι τους συνεπείς φορολογούμενους που είναι σε οικονομική αδυναμία και δεν έχουν να πληρώσουν μια δόση στην εφορία. Λοιπόν, το κυνήγι της φοροδιαφυγής σίγουρα πρέπει να συνεχιστεί. Δεν είναι το μόνο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, η φοροδιαφυγή είναι ο εθνικός στόχος, όπως λέμε. Είναι ένα σκέλος. Λοιπόν, αλλά χρειάζεται να προχωρήσουν και οι μεταρρυθμίσεις, Ρίτσα, και οι αποκρατικοποιήσεις. Αυξήστε τη ρευστότητα.